Τα ωραιότερα παραμύθια είναι αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες αλήθειες, που καμουφλάρονται από ένα πέπλο μύθου και φτιάχνουν ονόματα όπως Γιάνγκος ή Σελήνη και σε κάνουν να ονειρεύεσαι και να λες «Κοίτα να δεις τι σκέφτηκε να βάλει εδώ για να μας κινήσει το ενδιαφέρον». Το πιο δημιουργικό μυαλό, ταυτόχρονα της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου, είναι ο μοναδικός Έλληνας σκηνοθέτης που μπήκε στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, που η ταινία του έκοψε σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια, που αγαπήθηκε όσο ελάχιστη. Είναι το μικρότερο από τα 6 του αδέλφια, που γεννήθηκε το 1927 σε ένα μικρό σπιτάκι στο φάρο της Νέας Σμύρνης και διέπρεψε από πολύ νωρίς. Αυτό το τελευταίο δεν τον νοιάζει πια τον Νίκο το Φόσκολο. Τι σημασία έχουν τα βραβεία, οι διακρίσεις, η αναγνωρισιμότητα? Όταν δίπλα του έχει ένα χέρι που τον αγκαλιάζει, που του μιλάει τρυφερά, είναι κάθε μέρα του σαν καινούρια ζωή. Σαν να ανοίγει τα μάτια του κάθε πρωί στις 5:30 που συνεχίζει ακόμα να ξυπνάει και να λέει στη ζωή «Καλημέρα». Το τραμ και οι λατέρνες κάνουν την εμφάνισή τους στην πόλη. Εικόνες μιας άλλης Αθήνας, στην οποία μεγαλώνει ο μικρός Νικολάκης. Ο Νίκος μεγαλώνει πάμφτωχος, όπως γράφει και ο Μάκης Δελαπόρτα στο λευκόμα του αφιερωμένο στον ίδιο. Πολλές φορές αναγκάζονται να δουλεύουν όλοι μαζί. Ο Νίκος θυμάται 10 χρονών παιδί να πουλάει λεμονάδες και γκαζόζες στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης για να έχουν περισσότερα χρήματα στην οικογένεια. Ό,τι χρήματα του περισσεύουν, τα φυλάει για να αγοράσει βιβλία. Αυτό είναι το πάθος του. Ένα κείμενό του αρέσει στο κρατικό ραδιόφωνο. Πιάνει δουλειά στην ΕΡΤ, αρχικά ως συνεργάτης και μετά ως μόνιμος υπάλληλος. Από το 1960 μέχρι το 1965 γράφει ταυτόχρονα 40 σενάρια για αντίστοιχες ελληνικές ταινίες. Τα σενάρια γίνονται ρεαλιστικά, οι διάλογοι φυσικοί. Ο Νίκος Φόσκολος καταφέρνει να φέρει ένα καινούριο αέρα στον ελληνικό κινηματογράφο, να μεταμορφώσει τους μυθικούς ήρωες σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Πολλές οι ταινίες, κορυφαία του είδους που εισάγει ο Φόσκολος για την εποχή, Το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας το 1965. Θέματα κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά. Οι αίθουσες γεμίζουν. Στο πανί, σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος. Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, αγάπη και αίμα, η λεωφόρος του μίσους. Κατηγορώ τους ανθρώπους. Εισιτήρια χιλιάδες. Ο Φόσκολος είναι το νέο μεγάλο ταλέντο, το νέο μεγάλο αστέρι. Πασίγνωστος. Ορατό της μηδέν. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Η Υπολοχαγός Νατάσα είναι η ταινία σταθμός στην καριέρα του. Πρωταγωνιστεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι η μοναδική ταινία που σκηνοθετεί ο Φόσκολος και στην οποία πρωταγωνιστεί η μεγάλη στάρ. 800.000 εισιτήρια μέσα σε ένα χειμώνα. Αστρονομικό ποσό. Ο Φόσκολος καθιερώνεται. Το 1971 ο Νίκος Φόσκολος αποφασίζει να κάνει τηλεόραση. Η επιτυχία του μυθική. Ο άγνωστος πόλεμος καθυλώνει όλη την Ελλάδα στην ασπρόμαυρη οθόνη. Η τηλεθέαση αγγίζει το 92%. Αυτό δεν ξανασυνέβη ποτέ. Ήταν η μοναδική φορά που συνέβη στα χρονικά της τηλεόρασης. Την ίδια περίοδο γράφει και θεατρικά, και αυτά πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ακολουθεί το «Εν τούτο Νίκα», «Ρωμανός ο Διογέννης» και φυσικά «Η Κραυγή των Λύκων» που κάνει γνωστή στο Πανελλήνιο τη Μαρία Αλιφέρη. Ο Νίκος Φόσκολος παντρεύτηκε 3 φορές και απέκτησε 2 παιδιά. Ο πρώτος γάμος έγινε σε ηλικία 17 χρόνων με την Κέτη Σπηλιοπούλου και μαζί απέκτησαν το Σπύρο. Ο δεύτερος γάμος του έγινε το 1958 με την Έλλη Καλαβρού, που του χάρισε την κόρη του, την αγαπημένη του Ντέλλα. Το 1980 επιστρέφει στον κινηματογράφο με την ταινία 7 σφαίρες για έναν άγγελο. Στα γυρίσματα της ταινίας θα γνωρίσει έναν αληθινό άγγελο. Μια νεαρή ηθοποιό που θα γινόταν η σύντροφος της ζωής του μέχρι και σήμερα. Είναι το ευγενέστερο θηλυκό πλάσμα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Είμαι κατώτερος, το λέω. Εγώ έχω και ελαττώματα. Έχω προτερήματα νομίζω, αλλά έχω και ελαττώματα. Αυτή δεν έχει κανένα ελάττω. Ο γάμος του Νίκου και της Τόνιας γίνεται στις 2 Νοεμβρίου του 1987. Τα πρώτα 3 χρόνια του γάμου τους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το 1990 γεννιέται αυτό που θα του αλλάξει μια για πάντα τη ζωή. Η μακροβιότερη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, η Λάμψη. 3 χρόνια μετά, το 1994, γεννιέται και το δίδυμο αδελφάκι της Λάμψης, το «Καλημέρα Ζωή». Η επιτυχία της αναμενόμενη. Ο Νίκος Φόσκολος αποκαλείται πια ο σύγχρονος παραμυθάς της Ελλάδας. Και πώς θα μπορούσε αυτή η μικρή ιστορία, ένα παραμύθι σαν και αυτά που έφτιαξε ο ίδιος, να μην κλείσει με τη δική του πένα.
Η ζωή είναι μια άγρια μάχη, αλλά μην τρομάξεις. Μην σηκώσεις ψηλά τα χέρια, μην παραδοθείς. Πάλεψε να ξεφύγεις από το βυθό του κόσμου. Αγωνίσου να βγεις στο φως, στον καθαρό αέρα, στην ελευθερία.